εξουδετέρωση εκρηκτικού μηχανισμού με το ειδικό τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ που διαθέτουν οι πυροτεχνουργοί, εντοπισμός ύποπτων αντικειμένων από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και του αεροδρομίου περιλάμβανε η άσκηση τιμωρητάς που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη Λάρνακα. Σύμφωνα με το σενάριο, στο χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου Λάρνακα σημειώθηκε έκρηξη βόμβας, ενώ δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη πυροδότηση. Λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος, παρακαλώ εγγενώστε το κτίριο άμεσα μέσω της πλησιέστερης εξόδου κινδύνου. Στόχος της άσκησης, σύμφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Χερμές Airports Αδάμο Ασπρί, ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα μπορέσει αυτή η άσκηση επίσης να αποτελέσει μια καλή βάση αξιολόγησης που θα βοηθήσει όλους να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και τα αντανακλαστικά τους. Την άσκηση διοργάνωσαν οι Χερμές Airports, η Πολιτική Αεροπορία και η Διεύθυνση Ασφάλειας του Αεροδρομίου.